Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. 60ο πρωτάθλημα, τα συναισθήματά σας. Πάρα πολύ έντονα, γιατί είναι και πάρα πολλά τα πρωταθλήματα που έχω συμμετάσχει και εγώ. Αυτό όμως είναι και ένα δώρο ιδιαίτερο, γιατί είναι τα γενέθλια του πρόεδρου μας, του Βαγγέλη του Μαρινάκη, οπότε είναι και ένα δώρο, πιστεύω, μικρό μπροστά στη συμμετοχή του στον Ολυμπιακό. Προπονείς, coach, μια ομάδα η οποία οι αθλητές της είναι πραγματικοί μαχητές, μαχητές της ζωής καθημερινά. Αυτό σε κάνει πιο περήφανο? Αυτό με κάνει ιδιαίτερα περήφανο, και όχι μόνο σαν προπονητή του Ολυμπιακού, αλλά και σαν Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός δίνει σε αυτούς τους αθλητές τη δυνατότητα να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα, όπως το έκανε ο Σπύρος ο Γιαννιώτης. Μόνο μέσα από τον Ολυμπιακό και μέσα από αυτή την προσφορά του Ολυμπιακού, αυτοί οι μαχητές που βλέπετε, αυτό το 17χρονο που έδωσε μέχρι τελευταία χεριά στη σκυτάλη τον Παλαιολόγο για να τερματίσει μπροστά σε άλλους 25χρονους και 28χρονους αθλητές, είναι κάτι για μένα μοναδικό, ένα μοναδικό συνέστημα. Έτσι δεν είμαι μόνο υπερήφανος για αυτά τα παιδιά, νιώθω πάρα πολύ κοντά τους, νιώθω ουσιαστικά σαν να είναι μέλος της μεγάλης μας οικογένειας. Πιστεύω σε αυτά τα παιδιά, πιστεύω ότι θα μεγαλουργήσουν, ακόμα και αυτά που δεν πήγανε καλά στους αγώνες και αυτά που δεν είχαν την επίδοση που θα επιθυμούσαμε. Αν αφιέρωνες κάπου το φετινό πρωτάθλημα, που θα το αφιέρωνες? Κοίταξε, το φετινό πρωτάθλημα, όπως και όλα τα πρωταθλήματα, ανήκει σε αυτούς που ματώνουν καθημερινά για τον Ολυμπιακό, που είναι οι φιλαθλοί μας, που με την προσφορά τους, έστω και με τεσσά μέλη, δίνουν την ψυχή τους γι' αυτό. Αλλά επειδή είναι ιδιαίτερη ημέρα που είναι τα γενέθλια του Πρόεδρου μας, θα το δώσουμε σε αυτόν. Τώρα έρχεται και η Ολυμπιακή χρονιά. Τι σχέδια έχουμε? Προσπαθούμε σαν Ολυμπιακός όχι μόνο να είμαστε στο να παίρνουμε το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά όπως έχεις δει και έχουμε δει όλοι, ο Ολυμπιακός είναι εκείνος που φέρνει τις επιτυχίες και σε διεθνείς διοργανώσεις. Έτσι λοιπόν θέλουμε στην Ολυμπιάδα να έχουμε τις περισσότερες συμμετοχές από τους Ολυμπιακούς, αθλητές του Ολυμπιακού, αλλά και γιατί όχι ένα Ολυμπιακό ακόμα μετάλλιο να έρθει σε εμάς. Ευχαριστώ πολύ, coach, και συγχαρητήρια ξανά. Εγώ ευχαριστώ.